ερώτηση για τον κύριο Χιμένεθ. Καμία ερώτηση. Κάνει ένα σχόλιο για το μάτς και αν θέλει να μας πει την αντίδρασή του μετά. Un comentario sobre el partido y si quieres comentar la reacción que tuviste durante el partido. Para finalizar, decir que he sido sacado del campo por no haber hecho nada. Y en el escandalizo, vica por todo el equipo, por eso no jugué ni tiempo. Después me enfadó mucho. Alicia, en tu meta, fuimos por bien. Porque después de luego del último partido aprendí la lesión y no he protestado. Y a ti, meta tu teléfono, que tiene que proyectar, queda tomar tu mano y queda en el para que Simón y el número 21 no se provocase, y es lo que digo, no provocarse, no es de hombre provocarse. O lo que estuve cayendo ya να χωρίσω το Σιμόες μαζί με το νούμερο 21, αυτός ήταν ο λόγος που είπα ότι δεν είναι αντρικό αυτή τη στιγμή να προκαλεί ο ένας τον άλλον. Terminó lo antideportivo. Τελείωσε αυτό το αγωνιστικό. Hablemos del fútbol, hemos sido superiores a un buen equipo. Και για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, ήμασταν ανώτεροι από μια καλή ομάδα. Solo el potencial en el juego aéreo de Moledo le ha dado vida a Panathinaikos. Το δυνατό παιχνίδι, ο Moledo που ήταν πολύ δυνατό στον αέρα, έδωσε ζωή στο Παναθηναϊκό. Panathinaikos tiene muy buenos jugadores, un muy buen entrenador. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, έναν πολύ καλό προπονητή. Pero AE ha sido superior desde el inicio hasta el final. Αλλά η AE ήταν ανώτερη από την αρχή μέχρι και το τέλος του παιχνιδιού. Θέλω να μας πει για την αντίδρασή του προς τον κόσμο και τη χειρονομία που έκανε. Τι σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή και γιατί το έκανε, γιατί τον έχει πιάσει η κάμερα να κάνει χειρονομία. Το θυμάται ή πάνω στο παιχνίδι. Δεν το θυμάται. Μην μείνουμε τώρα στην χειρονομία, μείνουμε για το παιχνίδι. Να μείνουμε σε αγωνιστικές ερωτήσεις. Hemos hecho un gran partido. Estamos aquí para hablar de fútbol. Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Okay. Era injusto irnos con una derrota. Είναι άδικο το να φύγουμε με μια ήττα. Ήταν άδικο να φύγουμε με μια ήττα. Y hay otras cosas que hay que arreglar. Por ejemplo, que se juegue más al fútbol, que no se pare los partidos tanto tiempo. Es algo que preocupa mucho para el bien del fútbol. Και υπάρχουν πολλά πράγματα για να διορθωθούν. Για παράδειγμα, το να παίζουμε περισσότερο ποδόσφαιρο και να μην σταματάει κάθε τρεις και λίγο η μπάλα. Αυτό πρέπει να γίνει για το καλό του ποδοσφαίρου. Εγώ θέλω να σταθώ εκτός του σημερινού παιχνιδιού. Βλέπουμε ότι η ΑΕΚ έχει σοβαρές βλέψεις για να διεκδικήσει με αξιώσεις τον τίτλο, ενώ παράλληλα έχει μεγάλες πιθανότητες για πρόκληση στον επόμενο γύρο του Europa League. Οι παίκτες μπορούν να διαχειριστούν καλά και τις δύο διοργανώσεις σε βάθος χρόνου, και αν όχι, πού θα ρίξετε περισσότερο τη βαρύτητα. Μπορεί να παρέσει και τίνει possibilidades para poder intentar luchar para ganar la Liga, para seguir adelante en la Europa. Si los jugadores pueden seguir en este ritmo para poder ser competitivo el equipo en las tres competiciones y en qué vamos a prestar más atención, es decir, puestos o algo así. Bueno, hoy se nos ha podido ir el partido por una desconcentración en el gol de Panathinaikos. Σήμερα χάσαμε το παιχνίδι από μια έλλειψη συγκέντρωσης που είχαμε και μπόρεσε ο Παναθηναϊκός και σκόραρε. Hemos perdonado después tres goles claros que no tenemos que perdonar. Μετά συγχωρήσαμε μέσα σε εισαγωγικά, μην σκοράροντας τρεις ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να έχουμε τρία γκολ, δεν θα έπρεπε να τα συγχωρήσουμε. Después hemos jugado al límite, es decir, todos para arriba y que en un contragolpe Panathinaikos no metiera el segundo gol. Και μετά παίξαμε στα δόντια, όλοι ήμασταν ψηλά, μία σε μία τεπίδες θα μπορούσε να ο Παναθηναϊκός σκοράρει. Si queremos ser competitivos en la Liga, en Europa y en la Copa, no podemos dar las facilidades que hemos dado para que nos marque un gol como el de hoy. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε και στις τρεις διοργανώσεις, τόσο το πρωτάθλημα στην Ευρώπη όσο και στο κύπελλο, δεν θα πρέπει να δίνουμε την ευκαιρία να μπαίνουν τόσο εύκολα τα γκολ όπως το σημερινό που δεχθήκαμε. Os cuento un detalle que no coge las cámaras. Θα σας πω μια λεπτομέρεια που δεν το πήραν οι κάμερες. El árbitro pita porque había agarrones dentro del área. Ο διευθυντής σφυρίζει γιατί υπήρχαν τραβήγματα μέσα στην περιοχή. Saca la falta. Γίνεται το corner, το foul. Se lo meten el gol. Μπαίνει το γκολ. Los de Panathinaikos fueron listos que continuaron la jugada, los de AEK se quedaron parados. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έδειξαν το χειρίστηκαν έξυπνα, συνεχίσαν τη φάση. Οι παίκτες της AEK σταμάτησαν το σφύρι. Pero ese gol no debería haber sido legal. Αλλά αυτό κανονικά το γκολ δεν θα έπρεπε να χτίσει. Pita el árbitro para parar los agarrones que había dentro del área. Ο διαιτητής σφυρίζει για να σταματήσει τα τραβήγματα που υπήρχαν στην περιοχή. Eso no lo pita. Αυτό ίσως δεν το εκτελεί. Άλλη ερώτηση.
Καλησπέρα. Θεωρεί με τα λεγόμενά του άδικο και το Χ. ¿Crees que el empate es injusto para ti? No. Yo no creo que sea injusto. Yo he dicho que hemos jugado para ganar y que hemos hecho un gran esfuerzo para ganar, pero para el Tinaico es un gran equipo. Δεν είπα ότι είναι άδικο το αποτέλεσμα. Είπα ότι κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια για να κερδίσουμε, αλλά και ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ομάδα. Ellos han tenido la ocasión del gol. Είχαν την ευκαιρία με που σκοράραν το gol. Han aprovechado. Το εκμεταλλεύτηκαν. Nosotros hemos desaprovechado algunas más claras. Εμείς δεν εκμεταλλευτήκαμε ίσως κάποιες πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες. Y tal y como estaba jugando AEK, estaba claro que era el empate o que no al contragolpe nos metieran en el Και έτσι όπως έπαιζε η AEK, το φαινόταν ότι είτε θα ισοφαρίζαμε είτε θα δεχόμασταν ένα δεύτερο γκολ σε αντεπίθεση. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Thank you.